τη λένε ανανεωμένη Σύση Χριστίδη. Πώς τα καταφέρατε? Ευχαριστώ πολύ. Καλά, δεν άλλαξε κάτι από τότε που έκλεισε η σεζόν, βέβαια. Εμένα μου κάνει εντύπωση που γίνεται θέμα τώρα, γιατί έχει γίνει εδώ και πολλούς μήνες αυτή η αλλαγή. Αλλά ξέρεις, θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα στάδιο που δεν το πολύ συζητάμε και πολύ, ρε παιδί μου. Νιώθω λίγο άσχημα όταν γίνεται αυτό. Ξέρω, νιώθω λίγο αμήχανα. Νομίζω ότι έχουμε φύγει από αυτή την εποχή που πρέπει να γίνεται θέμα το βάρος ενός ανθρώπου, το έχει κιλά, δεν έχει. Ο καθένας, ξέρεις, κάνει ό,τι μπορεί για τον εαυτό του. Ξεκίνησε και η σχολική χρονιά. Πώς το πήραν τα παιδιά, τώρα στην εφηβεία κιόλας? Άσε. Ο μεγάλος είναι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, φορώ και τα γυαλιά μου, το λέει, δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό. Ο μεγάλος είναι 15 χρονών πια. Είναι. Δεν μας δίνει σημασία καθόλου. Δεν μας δίνει. Ο μικρός ακόμα μου κάθεται. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Όχι καλά, εντάξει, μια χαρά. Λίγα χρόνια μείνανε. Ναι, μετράω τα χρόνια του μεγάλου, α πούμε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πώς περνάνε έτσι τα χρόνια. Είσαι, κυρία Χριστίδου, μιλήσατε σε συνέντευξή σας για πρώτη φορά για την προσωπική σας ζωή μετά από χρόνια σιωπής. Δεν μίλησα. Δεν είχατε μιλήσει καθόλου. Εξήγησα επαρκώς, θεωρώ, γιατί δεν μιλάω, αλλά δεν μίλησα. Κάνατε λόγο για υπομονή, για ανοχή? Ναι, είναι πάρα πολύ γενικά αυτά που είπα. Δεν σκοπεύω, όπως ξέρετε, να μιλήσω. Και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι λόγοι, σοβαροί, και θεωρώ ότι δεν αφορούν και κανέναν. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι δεν θέλω να προστατέψω το περιβάλλον που είναι γύρω από τα παιδιά μου. Είναι ότι καταλαβαίνω το ενδιαφέρον. Ενδεχομένως κι εγώ στην άλλη πλευρά, αν αφορούσε κάποιον άλλον αυτή η ιστορία, το ίδιο θα έπαιζα το θέμα κτλ. Αλλά για μένα είναι πιο σημαντικό να προστατευτούν αυτά τα παιδιά παρά να προστατευτεί η εικόνα μου, η εικόνα του πρώην συζύγου μου. Κατάλαβες. Σας εκτιμώ πολύ για τον σεβασμό που έχετε δείξει μετά από όλη αυτή την ιστορία, μετά τις επιστολές που έστειλα και τις παρακλήσεις. Γιατί εγώ δεν επικοινώνησα με τα μέσα ποτέ για να καθοδηγήσω, και το ξέρετε καλά, μπορεί όποιος θέλει να το διαψεύσει να το επιβεβαιώσει. Δεν επικοινώνησα να δώσω κατευθύνσεις ποτέ. Προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ διακριτική, γιατί κάνω και εγώ αυτή τη δουλειά και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Οπότε εκτιμώ πάρα πολύ το ότι στη μοναδική φορά που σας ζήτησα αυτό, τον σεβασμό, τον πήρα και το κρατάω και το χρωστάω σε όλους.